Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Αρχές της επιστήμης της κυβερνήσεως» μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε από τη σελίδα 952, κεφάλαιο ΙΕ από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15 κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 952, ΙΕ 9. «Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτη αγάπη δεν έχει ουδής, του να βάλει τί στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, αν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλος, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σείς δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το όνοματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω, αγαπάτε αλλήλους». Ο προφήτης Ισαΐας είχε μιλήσει με τον προφητικό και θεόπνευστο λόγο για τον αμπελώνα που εφύτευσε ο πατέρας, ο Κύριος. Τον φρόντισε, τον περιέφραξε πάνω σε παχύτατο λόφο και εφύτευσε και από τα καλύτερα κλίματα. Αλλά ενώ περίμενε καρπό καλό, ενώ περίμενε σταφύλια, ο αμπελώνας αυτός τα κλίματα αυτά κάνανε αγριοστάφυλλα. Με αποτέλεσμα να αλλάξει τις ενέργειές του ο Θεός πάνω στον αμπελώνα αυτό. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Θεός το έργο του, τα κλίματα κάνανε αγριοστάφυλλα. Και έτσι τελείως άλλαξε τη συμπεριφορά του. Τον άφησε να γκρεμίσει ο φραγμός, να καταπατηθεί, παρέμεινε έρημος και κατεστράφει. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Πρώτη φορά έγινε και στον κήπο της Εδέμ, όταν εφύτευσε ο Θεός έναν υπέροχο κήπο που τον ονόμασε Παράδεισο. Και εκεί έθεσε τον Αδάμ και την Εύα, ανθρώπους τους οποίους έπλασε να είναι όμοιοι με Αυτόν, να τον εργάζονται και να τον φυλάνε. Αλλά ο καρπός του Αδάμ και της Εύας δεν ήταν καλός, γι' αυτό και ξεράθηκε. Τέλειωσε ο Παράδεισος επί της γης. Ο Θεός, θα έλεγα, δεν κατάφερε τίποτα με τους ανθρώπους, και πιο σωστά να το πω, ο άνθρωπος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αγάπη του Θεού, να ζήσει στην αγάπη του Θεού, στη φροντίδα του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Πατέρας, ο Θεός, ο Παντοδύναμος αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη θυσία. Γιατί για να γίνει το έργο του Θεού σωστά και αποτελεσματικά χρειάζεται θυσία. Και έκανε τη μεγάλη θυσία. Τον Υιό του τον μονογενή τον απέστειλε, όχι για να βασιλεύσει επί της γης, αλλά για να πεθάνει, παίρνοντας τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και δίδοντας την ευκαιρία στον άνθρωπο, τον σαρκικό και αποτυχημένο, δια του Ιησού Χριστού, να τον μεταμορφώσει σε πνευματικό και με δυνατότητες επιτυχίας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πλέον μιλάει για έναν άλλον αμπελώνα. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, κάποιοι αυτό το εδάφιο που λέγει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός και εσείς τα κλίματα», εννοούν ότι είναι αμπελώνας ή ένα μπέλι με πολλά κλίματα, ένα φυτό. Αλλά ό,τι και να είναι από τα δυο, το μήνυμα δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται και έτσι
Εμείς θα θεωρούμε ότι μιλάει για αμπελώνα, καθώς ο Χριστός λέγει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Για πρώτη φορά λοιπόν αποκαλύπτει ο Θεός την άμπελο, αλλά την αληθινή, που είναι ο εαυτός του. Και αυτός ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τι είναι? Η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα του Χριστού. Και η δύναμη του σώματος του Χριστού είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Και μέσα από αυτή την όμορφη παραβολή, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει 7 βήματα πνευματικά που μπορούμε να κάνουμε για να απολαμβάνουμε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω την κυβέρνηση, την οικονομία στα πνευματικά, καθώς ο Θεός μας θέλει. Οικονόμους αφενός μεν της πολυειδούς χάριτος του Θεού, γιατί η χάρη του Θεού είναι πολύμορφη, δεν είναι κάτι και τέλειωσε, εκδηλώνεται στον άνθρωπο με πολλά είδη και πολλές μορφές. Και είναι δοσμένη αυτή η πολυειδής χάρη του Θεού σε μας, που θα πρέπει να τη διαχειριζόμαστε με σοφία και σύνεση, ώστε να απολαμβάνουμε όλα τα ευλογημένα αποτελέσματα που ο Θεός έχει προσδιορίσει μέσα από τη χάρη Του για τους ανθρώπους. Αλλά μας θέλει και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, καλούς διαχειριστές, γιατί μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών ο Θεός. Και εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτά σωστά, και πιο σωστά να το πω, να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την τοπική εκκλησία που μας έχει προσθέσει, μέσα στην πολυειδή χάρη του Θεού και μέσα στην αποκάλυψη και επίγνωση των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, των μυστηρίων του Θεού. Την περασμένη λοιπόν Δευτέρα διαβάσαμε μέχρι το εδάφιο, το 8 εδάφιο, και εκεί μας περιέγραψε ο Λόγος του Θεού τα 3 πρώτα βασικά χαρακτηριστικά της αμπέλου που είναι αληθινή. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένας γεωργός που είναι ο πατέρας και φροντίζει 2 πράγματα. Να διακρίνει ποιο κλίμα κάνει καρπό για να το καθαρίσει και να κάνει περισσότερο, και ποιο κλίμα δεν κάνει καρπό, να του δώσει κάποιες ευκαιρίες, και αν συνεχίζει να μην κάνει καρπό να το ξεριζώσει για να μην πιάνει και τον τόπο. Αλλά το χαρακτηριστικό της αμπέλου της αληθινής, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, καθώς γνωρίζει ότι είναι ανάγκη, και αυτό είναι η απόδειξη ότι κάποιος ανήκει στην άμπελο την αληθινή, είναι ανάγκη να φέρει καρπό, καρπό περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου, καρπό πολύ και άφθονο, και στο τέλος ο καρπός να μένει. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της αμπέλου το πρώτο είναι ότι ο Θεός είναι γεωργός, αλλά σε αυτή την άμπελο μιλάει ο Χριστός, λέγοντας στο 3 εδάφιο, τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων εγώ σας ελάλησα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να μιλάει ο Χριστός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, να είναι μια Εκκλησία ζωντανή. Γιατί αν πάψει να μιλάει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, τότε η Εκκλησία, τα κλίματα της Εκκλησίας δεν καθαρίζονται, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, βρωμίζουνε, κάνουν αγριοστάφυλλα και ξεραίνονται. Αλλά το πρώτο είναι να μιλάει ο Χριστός. Αλλά για να μιλάει ο Χριστός πρέπει και εμείς να έχουμε έτοιμα τα αυτιά μας να ακούμε τον Χριστό. Γιατί μπορεί ο Χριστός να μιλήσει και εγώ να μην ακούω, ή μπορεί εγώ να ακούω και ο Χριστός να μην μιλάει. Άρα λοιπόν είναι κάτι που είναι συλλογικό μέσα στην Εκκλησία, αλλά εγώ θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη ότι αυτός ο Λόγος του Θεού δεν αφορά μόνο την Εκκλησία, αλλά αφορά και κάθε ένα ξεχωριστά από τα κλίματα. Εμένα σαν άτομο, εμένα σαν οικογένεια και εμένα σαν Εκκλησία, και καθέναν από εμάς το ίδιο.
Να μας μιλάει ο Χριστός είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό. Και για να σου μιλήσει ο Χριστός πρέπει να το εξητήσεις να σου μιλήσει ο Χριστός. Δηλαδή μπαίνοντας στην εκκλησία θέλω να μου μιλήσεις Χριστέ μου. Στο σπίτι μου ανοίγω τη γραφή. Ποτέ μην ανοίγετε τη γραφή σας χωρίς προηγούμενα να προσευχηθείτε να σας μιλήσει ο Χριστός. Δεν διαβάζουμε ρομάτσο. Θέλουμε μέσα από το Λόγο του ο Θεός να μας μιλάει ο Χριστός. Γιατί έτσι μας καθαρίζει και φέρνουμε καρπό. Στο ταμείο μας να μας μιλήσει ο Χριστός. Αλλά και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Θέλουμε να μας μιλάει ο Χριστός. Πρέπει να μας μιλάει ο Χριστός. Είναι ανάγκη να μας μιλάει ο Χριστός. Και δεν πρόκειται να μας μιλάει ο Χριστός αν εμείς δεν το εξητούμε. Θα το εξητούμε όμως με όλη μας την καρδιά. Δεν πηγαίνουμε να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να διαβάσουμε λίγο έτσι για να κάνουμε την υποχρέωσή μας και να προσευχηθούμε 5 λεπτά στο ταμείο μας έτσι γιατί πρέπει. Ούτε να γονατίσουμε σε λίγο να προσευχηθούμε γιατί έτσι το έχουμε συνηθίσει. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήσαν προσκαρτερούντες. Στη διδαχή των Αποστόλων, στη κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Γιατί ήθελαν να τους μιλήσει ο Χριστός. Είναι το πρώτο βασικό σημείο της αμπέλου της αληθινής, του χριστιανού του αληθινού, της χριστιανικής αληθινής οικογένειας και της τοπικής εκκλησίας του Χριστού της αληθινής. Το δεύτερο είναι «μείνατε νεμή και εγώ εν ημίν». Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό αφέ αυτού, έτσι κι εσείς εάν δεν μείνετε στην άμπελο δεν θα φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα. Το αποτέλεσμα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτού, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν θέλεις τώρα την καρποφορία σου να την αυξάνεις, να αυξάνει η καρποφορία σου, που είναι όπως είπαμε και το ζητούμενο, τότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να μένει ο Χριστός μέσα σου και εσύ μέσα στο Χριστό. Και μέσα από τη γραφή, το ξεκίνημα για να μένει ο Χριστός μέσα σου και εσύ μέσα στο Χριστό είναι να συμμετέχεις, όπως λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, διότι ως τη στρώγη τη σάρκα μου, πιστεύοντας ότι ο άρτος με την προσευχή σου γίνεται, κατά το λόγο του Κυρίου, τούτο είναι το σώμα μου, γίνεται σώμα Χριστού δια της δικής σου πίστεως και επί το λόγο του Θεού, επί το Λόγο του Θεού προσευχόμεθα και η προσευχή μας μετατρέπει στον πιστεύοντα τον άρτον σε σώμα Χριστού καθώς και τον ίνον σε αίμα Χριστού. Όποιος λοιπόν τρώγει συνεχόμενα τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, το αποτέλεσμα είναι εγώ να μένω σε αυτόν και αυτός να μένει σε μένα. Στην Εκκλησία λοιπόν εκτός από το Λόγο που μιλάει ο Χριστός πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή, γιατί αποκαλείται τούτο Κυριακός δείπνος, που σημαίνει βεβαίως δείπνος του Κυρίου αλλά δείπνος και της Κυριακής ημέρας, γιατί εκ τούτου ύστερα από λίγα χρόνια μετά το 30 μετά Χριστό η πρώτη μέρα της εβδομάδος ονομάστηκε από τους χριστιανούς και μόνο από τους χριστιανούς και στα ελληνικά, γιατί τότε όλα κηρύττονταν και γίνονταν στα ελληνικά, Κυριακή ημέρα, και μας το βεβαιώνει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι την Κυριακή ημέρα τον υπασκέφθηκε ο Θεός καθώς επλήστη Πνεύματος Αγίου και του έδειξε αυτά που του έδειξε. Είναι ανάγκη λοιπόν να συμμετέχουμε κάθε Κυριακή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού ώστε να μένουμε μέσα στο Χριστό, ο Χριστός να μένει μέσα μας και ο καρπός μας να αυξάνει. Καρπών πολλήν να φέρεις. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού, αδελφοί, όπως θα δούμε, είναι αυξανόμενη. Δεν είναι στατική. Είναι και πρέπει να είναι αυξανόμενη. Ο Απόστολος Παύλος λέει μάλιστα «ασφερόμεθα προς την τελειότητα». Να μην είμαστε νήπιοι, άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά να είμαστε έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης, ώστε να μην έχουμε πλέον τροφή το λογικό άλλο γάλα που πρέπει να το έχουμε,
αλλά να έχουμε πλέον στερεά τροφή. Βεβαίως, ξεκινάει έτσι να μένει ο Χριστός μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό, αλλά πια ο αγώνας μας συνεχίζεται, γιατί πρέπει να παραμένει αυτό και μάλιστα αυξανόμενο. Δηλαδή ο Χριστός να μεγαλώνει μέσα μας. Δεν θα αναφερθούμε τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού πώς γίνεται αυτό, ίσως άλλη φορά, αλλά είναι ανάγκη να μεγαλώνει ο Χριστός μέσα μας. Το τρίτο είναι, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα μας, μέσα σας, τότε το αποτέλεσμα, θέλετε, ζητάει ό,τι αν θέλετε και θα γίνει αυτό σε εσάς, και μέσα από αυτό δοξάζεται ο Πατήρ μου, για να φέρετε πια καρπόν πολλήν, άφθονο καρπό. Τρίτο επίπεδο δηλαδή. Για να αυξηθεί με αυθονία ο καρπός σας, πρέπει να μείνετε στο Χριστό, να μένετε στο Χριστό, αλλά και οι λόγοι του Χριστού να μένουν μέσα σας. Δηλαδή να αποδεχόμεθα πλήρως τα λόγια του Χριστού στη ζωή μας. Χωρίς να κρίνουμε το Λόγο του Θεού, αλλά να λέμε πάντοτε αμήν στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου, για να μην πω εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Αλλά όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού, εκτελεστές έργου, δηλαδή τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ότι καταλαβαίνουμε από το Λόγο του Θεού τι είναι το θέλημα του Θεού, αυτό και να πράττουμε κατά τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός και κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που εργάζεται μέσα μας, γιατί έτσι θα αυξηθεί πολύ η καρποφορία μας, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε πλησιάσει το Θεό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ό,τι αν ζητάμε εν το ονόματί Του θα γίνεται σε μας. Η αύξηση η πνευματική του χριστιανού στην οδό που λέγεται Χριστός, στην αλήθεια που λέγεται Χριστός και στη ζωή που λέγεται Χριστός. Τώρα πάμε στο σημερινό μας μάθημα, το τέταρτο. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μένει, μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού, ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Τώρα πια μπαίνουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρετε, πάλιν θέλω υπηχαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Μα είναι δυνατόν ο χριστιανός, καθώς ο Χριστός μας λέει στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβάστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, θλίψεις και αγώνας. Αλλά νικηφόρος αγώνας, θρίαμβος δια του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα, καθώς λέει ότι κάμι μας πάντοτε να θριαφεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Θρίαμβος λοιπόν, αγώνας, αλλά μέσα σε αυτό το θρίαμβο, τον αγώνα, τις θλίψεις, τη θυσία, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Το διωγμό, όποιος θέλει να ζει ευσεβώς θα διωχθεί. Δηλαδή αφενός μεν τις ταλαιπωρίες της ζωής σαν άνθρωποι, αφετέρου τις ταλαιπωρίες τις πνευματικές σαν χριστιανοί, και τέλος ο αγώνας μας για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μέσα σε όλα αυτά χαίρεται, πάλιν θέλω υπηχαίρεται, πάντοτε χαίρεται. Μα αυτό ανθρωπίνως δεν γίνεται, και αυτό και ο Θεός δείχνει τον τρόπο για να γίνει, γιατί ο χριστιανός είναι και πρέπει να είναι χαρούμενος, γιατί η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τη χαρά και έτσι είμαστε δυνατοί. Γιατί ένας απογοητευμένος, απελπισμένος, χαμένος, φοβισμένος χριστιανός δεν μπορεί να είναι νικητής ούτε θριαμβευτής. Γι' αυτό έδωσε ο Θεός πνεύμα όχι δειλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Αλλά και πνεύμα υιοθεσίας που κράζει μέσα μας Αβά ο Πατήρ. Αλλά όλα αυτά γίνονται όταν
ο χριστιανός συνειδητοποιήσει την αγάπη του Πατέρα, με αποτέλεσμα να επιδιώκει να μένει στην αγάπη του Πατέρα. Άλλωστε, όταν προσευχήθηκε ο Χριστός, την τελευταία του προσευχή, είπε το μεγάλο ωραίο μυστικό: «Πάτερ μου, το όνομά σου εφανέρωσα σε αυτούς που μου έδωκας». Αυτό μόνο. Όπως, ποιος είναι ο Χριστός αν είναι Υιός του Θεού του Ζώντος, μόνο αν ο Πατέρας στο αποκαλύψει μπορείς να το ξέρεις. Έτσι, και την αγάπη του Πατέρα και το όνομα του Θεού Πατέρας και την πατρική αγάπη του Πατέρα, μόνο αν στην αποκαλύψει ο Ιησού Χριστός μπορείς να την ξέρεις. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το φιλικό μας πρόσωπο που το επικαλούμεθα, σωζόμαστε, μας σώζει, είναι μαζί μας, είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ο αγαπημένος μας, είναι ο νυμφίος μας, είναι ο Κύριός μας, είναι ο Θεός μας, αλλά ο Πατέρας μας, ο ουράνιος, είναι ένας. Και αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό, όταν προσφέρει ο χριστιανός κατά το πρότυπο του Χριστού δεήσεις και ηκεσίες, τότε σε αυτόν αποκαλύπτεται ο Πατέρας και τότε ανταποδίδει ο Πατέρας εν το φανερό. Και όταν ο Πατέρας ανταποδίδει εν το φανερό, τότε η χαρά του χριστιανού είναι πλήρης. Είναι ανάγκη λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς γνωρίσαμε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, με προσωπική εμπειρία, καθώς γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστόν, τον δάσκαλό μας, τον Κύριό μας, τον αγαπημένο μας, τον αδελφό μας, με προσωπική εμπειρία, να γνωρίζουμε και τον Πατέρα μας τον ουράνιο, με προσωπική εμπειρία που αποκαλύπτεται μόνο στο ταμείο μας εν το κρυπτό, όταν το συνειδητοποιήσουμε και το εξητήσουμε και ζητήσουμε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου να μας οδηγήσει εις το να αποκαλυφθεί ο Πατέρας μας στη ζωή μας. Και τότε πραγματικά ο χριστιανός μεταμορφώνεται. Το ταμείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο θησαυρός μας. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκείνη και η καρδιά μας. Εάν το ταμείο, να το πω πιο καλά, είναι ο θησαυρός μας, τότε εκεί στο ταμείο μας θα είναι και η καρδιά μας. Εκεί στο ταμείο μας θα πάμε να προσευχηθούμε. Εκεί στο ταμείο μας θα πάμε ακόμη και να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Εκεί στο ταμείο μας θα πάμε να πληστούμε Πνεύματος Αγίου, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να συγχωρήσουμε, για να μπορούν να συγχωρηθούν και οι δικές μας αμαρτίες. Και εν τέλει, με επίγνωση του Λόγου του Θεού, με πίστη επί το Λόγο Σου, Κύριε, καθώς είπε ο Χριστός, ρίψατε επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα, ο Πέτρος τι είπε? Δεν υπάρχει λόγος να πάω, αλλά επί το Λόγο Σου θα πάω. Πήγε και τον ευλόγησε ο Θεός. Επί το Λόγο Σου να πάμε στο ταμείο μας και να πούμε: «Θέλω, Χριστέ μου, να μου αποκαλυφθεί ο Πατέρας». Και τότε θα έχεις τις υπέροχες εμπειρίες της αποκάλυψης του Θεού. Και θα υπάρξει η μεταμόρφωση. Και η μεταμόρφωση θα έχει το χαρακτήρα της χαράς. Μια χαρά ανεκλάλλητο, πλήρη. Όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Και η χαρά σας, και θα μένει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά σας θα είναι πλήρης. Γιατί? Γιατί μένουμε στην αγάπη του Πατέρα, στην πατρική αγάπη. Και σαν παιδιά του Θεού, αλλά και σαν παιδιά του Πατέρα του μέλλοντος αιώνος, του Ιησού Χριστού. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο χριστιανός να είναι χαρούμενος. Δεν υπάρχει. Γιατί η χαρά έρχεται από γεγονότα. Γεγονότα τα οποία φέρνει ο Θεός, επιτυγχάνουμε μόνοι μας, γίνονται κατά συγκυρία. Αλλά η χαρά πλήρης
και να μένει, προέρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος μένει στην αγάπη του Πατέρα. Αλλά για να μένει στην αγάπη του Πατέρα, πρέπει πρώτον να εξητήσει την αποκάλυψη του Πατέρα, να το αποκαλύπτεται ο Πατέρας, όχι να το αποκαλύφθει μια φορά, να το αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, εφόσον βέβαια έχει πάρει στερεά απόφαση να φυλάτει τα σεντολάς του Χριστού, για να μένει η αγάπη του Χριστού και η αγάπη του Πατέρα μέσα του, στη ζωή του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε μία απόφαση. Θα μένουμε στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον καιρό της σαρκός αυτού, εισηκούστη από τον Πατέρα εξαιτίας της ευλάβειάς του. Και ευλάβεια είναι φόβος με ιδιαίτερη φροντίδα στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, δηλαδή να είσαι τρέμον το Λόγο του Θεού. Στους τρέμοντες το Λόγο του Θεού, ο Θεός έχει μια ιδιαίτερη εύνοια, ενέργειες, ιδιαίτερες ενέργειες και ιδιαίτερη συμπεριφορά. Θα ακούγεται η προσευχή σου. Και ξέρετε, αδελφοί, στο χριστιανό η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν να πάρουμε απόφαση ότι δεν θα ξεφύγουμε καθόλου, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία από το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές θα μας πούνε αυστηρούς, επειδή επιμένουμε στην καταγράμμα και κατά πάντα υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι όμως αυστηρότης. Αυτό είναι ευλογία. Ή ακόμη θα μας πούνε φανατικούς, αν επιμένουμε κατά γράμμα, κατά το Πνεύμα του Άγιο, στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Και θα μας πούνε πιθανόν παράξενους, φονταμενταλιστές, αν επιμένουμε απόλυτα στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Όχι ότι αυτό βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε, γιατί εις πολλά πτεωμεν άπαντες και εν πάση περιπτώσει άθλοι ουτιδανοί άνθρωποι είμαστε, μικροί και τιποτένιοι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η πρόθεση, η απόφαση. Γιατί στην πρόθεση και στην απόφαση έρχεται ο Θεός, επεμβαίνει, ευλογεί και μας δίνει τη δύναμη να είμαστε εκτελεστές του Λόγου. Στη λεπτομέρεια όμως. Εάν λοιπόν φυλάττουμε τις εντολές του Κυρίου, μένουμε στην αγάπη του Χριστού, καθώς ο Χριστός έμεινε στην αγάπη του Πατέρα, μένουμε στην αγάπη του Πατέρα και έτσι έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στο ταμείο και να ζητάμε να μας αποκαλύπτει το Πατέρας και να μας μεταμορφώνει τη ζωή. Θα γίνεις άλλος άνθρωπος, αδερφέ. Θα δεις τη μεγάλη διαφορά όταν θα αναλάβει, γιατί το ζητάς, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, ο Πατέρας ο Ουράνιος. Μην ονομάσετε άλλους πατέρες, λέει, επί της γης. Ένας είναι ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος, και είναι Πατέρας μας. Επόμενο επίπεδο, θα έλεγα, ίσως και ανοήτως πνευματικό, πέμπτον το 12 εδάφιο. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, μπαίνουμε τώρα, θα τολμούσα να πω, στην τελειοποίηση του χριστιανού, στην τελειοποίηση της χριστιανικής οικογένειας, στην τελειοποίηση της τοπικής εκκλησίας και της εγένεια εκκλησίας. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ο ένας να αγαπάει τον άλλον με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός
τους αγαπάει. Φανταστείτε, τι οικογένεια είναι αυτή. Σκεφτείτε πόσο θα χαίρεται ο Θεός, πόσο θα δοξάζεται ο Θεός σε αυτή την οικογένεια. Άλλωστε, η αγάπη είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, γίνεστε τέλειοι, καθώς ο Πατήρ μου είναι τέλειος. Και γιατί είναι τέλειος ο Θεός? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Θεός θέλει να έχουμε τελή αγάπη, γιατί η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Να λοιπόν τώρα ο χριστιανός που δεν φοβάται, γιατί η τελή αγάπη έχει φέρει το χριστιανό εκεί που τον θέλει ο Θεός. Να του μοιάζει, να είναι όμοιος με Αυτόν, εδώ στη γη. Και αυτό πάλι, μη θεωρήσουμε ότι είναι εύκολο. Και να σας πω κάτι, αδύνατον είναι. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού αδύνατον είναι. Δηλαδή μπορώ να ισχυριστώ εγώ ότι αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου? Όλους τους πλησίον μου. Αμφιβάλλω αν υπάρχει και ένας που να μπορώ να τον αγαπάω εγώ από μόνος μου σαν τον εαυτό μου. Πόσο μάλλον να αγαπάω όλα τα αδέλφια μου όπως ο Χριστός με αγάπησε. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη απέτυχε ο άνθρωπος, και ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη πέτυχε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και ο άνθρωπος δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας συσφίγγει. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που εκχέεται μέσα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Άρα το έργο στη ζωή μου, το δικό μου, τις υποχρεώσεις μου, την υπακοή μου στην εντολή, στις εντολές του Χριστού, δεν μπορώ εγώ να τις κάνω. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν είναι και το άλλο που πρέπει να εξητούμε. Κύριε, κάνε με να αγαπάω τον αδελφό μου όπως εσύ με αγάπησες. Και λέει μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για να μας δείξει πόσο μας αγαπάει, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Και εγώ βάζω την ψυχή μου υπέρ των προβάτων. Άρα τι μας θέλει τώρα ο Θεός? Μας θέλει να ακούμε το Λόγο του Θεού, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, να μένουμε στην αγάπη του Πατέρα, άρα να έχουμε και εμείς πατρική αγάπη. Αλλά μας θέλει κάθε ένας από εμάς να είμαστε και ποιμένας. Να ποιμένουμε πρώτα τον εαυτό μας στην παρουσία του Θεού. Να ποιμένουμε την οικογένειά μας, οι πατεράδες. Να ποιμένουν τα παιδιά τους, οι μανάδες. Και να ποιμένουν ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Πώς? Βάζοντας την ψυχή τους υπέρ των προβάτων. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία ο καθένας από εμάς πρέπει να είναι ποιμένας. Γιατί? Γιατί σας έθεσα φύλακες του αδελφού σας. Άρα πρέπει να ποιμένω τον αδελφό μου. Να τον φροντίζω. Θυμηθείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ποιμένα που στην κρίση μας τα αποκαλύπτει ο Χριστός. Επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Στη φυλακή ήμουν και ήρθατε σε μένα. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Αυτός είναι ο ποιμένας που φροντίζει τον αδελφό του, τον ελάχιστο, τον ελάχιστο, γιατί ξέρει ότι εκεί είναι ο Χριστός. Και θα ακούσει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Έκτον,
Μπαίνουμε τώρα σε τελείως προσωπική σχέση. Και μ' αρέσει. Σεις είστε φίλοι μου αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα προς εσάς. Τώρα μπαίνουμε στην τέλεια προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Ιησού Χριστόν, τη φιλία. Ο Χριστός απλώνεται μπροστά μας με το λόγο του λέγοντας ότι εγώ σε λέγω φίλο μου. Αλλά για να σε πω φίλο μου πρέπει να είσαι πρώτα δούλος μου. Δηλαδή ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε θα είναι ο καρπός σας εις αγιασμών και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Αν δεν γίνεις δούλος και δούλη Θεού, δεν μπορείς να γίνεις φίλος του Χριστού. Δεν μπορεί να σε κάνει φίλο του ο Χριστός. Αν όμως δουλώσεις τον εαυτό σου στον Χριστό, συνειδητοποιείς δηλαδή ότι είναι Κύριός σου και Θεός σου, είναι διδάσκαλός σου, είναι σωτήρας σου, είναι λυτρωτής σου, τότε έρχεται και σου λέει θέλεις να γίνουμε φίλοι. Εγώ είμαι φίλος σου. Και εκεί αδελφοί αγαπητοί είναι τώρα το σημείο που πρέπει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στην πρόταση του Χριστού λέγοντας «Κι εγώ είμαι φίλος σου, κάνε με φίλος σου». Γιατί αν γίνουν δύο φίλοι πρέπει να το θέλουν και οι δυο και πρέπει να καταλάβουν και οι δυο. Αν μικροί όταν είμαστε έλεγε στο συμμαθητή «Θέλεις να γίνουμε φίλοι» και έλεγε «Όχι δεν θέλω», τέλειον έφευγε. Άλλος έλεγε «Θέλω» και γινόντουσαν φίλοι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και θα το πω μια φορά ακόμη, έστω και να πάρω λίγα λεπτά παραπάνω, ελπίζω να με συγχωρέσει ο Θεός και να βρω συμπάθεια και από εσάς. Κάποτε ήμουνα στον Κάλαμο με το εγγονάκι μου τον Κωνσταντίνο. Τώρα είναι 12 χρόνια περίπου, τότε ήταν 6, 7, 8 και 9, δεν θυμάμαι. Μόλις τον είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και είμαστε οι δυο μας στο δωμάτιο και του λέω έλα πάμε τώρα να προσευχηθούμε για να κοιμηθούμε Κωνσταντίνε. Ναι μου λέει παππού, γονατίζουμε. Του λέω ζήτα ό,τι θέλεις τώρα. Και μου λέει τι να ζητήσω παππού. Εκεί σταμάτησα. Λέω τώρα τι να του πω του παιδιού αυτού. Κάτι σοβαρό πρέπει να του πω. Γιατί κατάλαβα ότι του είχε ανοίξει ο Θεός την καρδιά. Του λέω περίμενε, περίμενε. Λέγω φεύγω, πηγαίνω στο άλλο δωμάτιο. Γονατίζω και λέω Χριστέ μου τι να του πω. Και ήλθε ο Κύριος, ευχαριστώ το Θεό, και μου λέει να του πεις να ζητήσει, να μου ζητήσει να τον κάνω υπηρέτη των αδελφών του στην εκκλησία μου, πρώτον και δεύτερον να γίνει φίλος μου. Δεν κατάλαβα εγώ αυτά που σας λέω τώρα, πήγα όμως με χαρά. Λέω Κωνσταντινάκο αυτό θα ζητήσει και εγώ θα το ζητήσω. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να πεις στον Χριστό κάνε με φίλο σου. Κάνε με φίλο σου, Κύριε. Θυμάμαι όταν το κατάλαβα, ήμουνα μόνος μου το βράδυ αργά, κάτι στις 3 η ώρα, στο σαλόνι, ανακοιμότανε μέσα και όταν το συνειδητοποίησα, είπα Κύριε κάνε με φίλο σου και μετά του είπα τον αποκάλεσα έτσι, τώρα δεν μπορώ να τον αποκαλέσω γιατί γίνεται κάτι μέσα μου. Τον αποκάλεσε έτσι, τον είπα φίλο μου, αλλά αντί να το πω Ιησού μου, τον είπα έτσι. Και αδερφή έγινε κάτι το φοβερό. Γέμισε το δωμάτιο με την παρουσία του Θεού. Πλημμύρισα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, αλλά όχι με φόβο θανάτου, αλλά με μια ανίποτη χαρά. Είναι πολύ σημαντικό. Στην πρόταση που κάνει ο Χριστός, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου. Άρα πρέπει να είσαι πρώτα δούλος του, υπηρέτης του. Μετά τα κατάλαβα αυτά που μου είπε ο Θεός για τον Κωνσταντίνο. Πρώτα υπηρέτης των αδελφών του στην εκκλησία και ύστερα φίλος μου. Πρώτα θα πάρεις απόφαση να υπηρετήσεις όλους τους αδελφούς. Πού? Όχι όταν δεν σε χρειάζονται. Όταν σε χρειάζονται. Εκεί φαίνεται ο υπηρέτης.
Γιατί ο αδερφός σου δεν σε όταν δεν σε χρειάζεται, γιατί να τον υπηρετήσεις? Για να τον καλοπιάσεις? Για να τον κάνεις οπαδό σου? Για να τον κάνεις φίλο σου? Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Θα τον υπηρετήσει, θα γίνει υπηρέτη όταν, εκεί και όταν σε χρειάζεται. Εκεί που σε χρειάζεται και όταν σε χρειάζεται. Και τότε να πας να πεις: τώρα Χριστέ μου, κάνε με φίλο σου. Θέλω να είμαι φίλο σου. Όπως σου λέει ο Χριστός, θέλω να είμαι φίλο σου. Πες του κι εσύ: θέλω να είμαι φίλο σου. Και μέσα στο ταμείο, έτσι πες τον. Πες του: φίλε μου. Και θα δείτε τι θα γίνει, αδερφοί. Χαίρεται ο ουρανός, δοξάζεται ο Χριστός, δοξάζεται ο Λόγος του Θεού. Δεκατέσσερα εδάφιο. Σείς είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι όσα, πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα προς εσάς. Για να γίνεις λοιπόν φίλος του, πρέπει να κάνεις όσα του παραγγέλει, όσα σου παραγγέλει, και αυτά σου παραγγέλει. Να του μοιάσεις. Γιατί δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Δεν ήρθε για τους αγίους, για τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για τους υγιείς, για τους αρρώστους. Και είναι δικαία η κρίση του, γιατί δεν ζητάει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του πατρός του. Να κάνεις αυτά που σου παραγγέλει. Και τότε το αποτέλεσμα της ευλογίας θα είναι να έχεις αποκάλυψη Θεού. Συγγνώμη, αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Να σου αποκαλύπτει το λόγο του, τα σχέδιά του, το θέλημά του, το έργο του. Να μην έχει μυστικά από σένα, γιατί είσαι φίλος του. Αλλά και εσύ να μην έχεις μυστικά από αυτόν, γιατί είναι φίλος σου. Μία τέλεια σχέση. Αδελφός, φίλος, νυμφίος. Και το τελευταίο, 16 εδάφιο. Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Τώρα φτάνουμε λοιπόν στην πληρότητα του χριστιανού, του παιδιού του Θεού, του μαθητού του Χριστού, στη σχέση του με τον Πατέρα, στη σχέση του με τον Χριστό και στη σχέση του με τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Η επίγνωση ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκλέξαμε τον Χριστό. Δεν πήγαμε να τον βρούμε, ήρθε και μας βρήκε. Είμαστε απολωλώτα πρόβατα. Και άφησε τα 99 και ήρθε και μας έψαξε. Εκεί που είχαμε χαθεί. Εκεί, στο άγριο βουνό που χαθήκαμε, στο άγρια μέρη, στο σκοτάδι, που δεν είχαμε καμία πιθανότητα σωτηρίας, αιώνιας ζωής και ευλογίας. Και ο Ιησούς Χριστός, όταν ο Πατέρας μας έλκυσε με την αγάπη του, ήλθε και μας βρήκε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του. Και κάθε ένας από μας έχει τη δική του εμπειρία, ομολογία, πως τον βρήκε ο Χριστός. Αμήν. Πού μας βρήκε? Πώς μας βρήκε? Πότε μας βρήκε? Ξέρετε πότε μας βρήκε? Εκεί που χανόμαστε. Εκεί που δεν ξέραμε τι κάναμε, που πάμε, πώς είμαστε. Στα πάθη μας, στις ανομίες μας, στις απαρτίες μας. Στην απώλεια. Δεν εκλέξατε σε μένα. Μη σκεφτείτε έτσι. Εγώ εξέλεξα εσάς. Και εγώ που σας εξέλεξα, έχω το δικαίωμα να σας διατάξω. Αλληλούια. Θέλεις να σε διατάζει ο Χριστός? Πολύ το θέλουμε.
Ξέρεις τι θα πει να σε διατάζει ο Χριστός? Συνήθως παίρνουν διαταγές από τα αφεντικά, από τους προϊσταμένους, από αυτούς που έχουμε ανάγκη, από τους πολιτικούς. Όλο διαταγές μας δίνουν. Αλλά όλες αυτές οι διαταγές είναι για το δικό τους το συμφέρον. Μόνο ο Χριστός μας διατάζει για τη δική μας την ευλογία. Γι' αυτό θέλουμε. Πολύ θέλω, τι να σας πω αδερφοί, θέλω να με διατάζει ο Χριστός κάθε φορά στη ζωή μου. Δεν θέλω να παίρνω εγώ αποφάσεις. Δεν πρέπει να θέλουμε εμείς να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πόσο ασφαλής θα είναι η ζωή μας και ευλογημένη αν μας διατάζει ο Χριστός κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και η διαταγή του έχει ένα σκοπό. Καρπό, πολύ, περισσότερο, και ο καρπός είναι να μένει. Γιατί? Δύο πράγματα. Πρώτον, όσα αν ζητήσετε παρά του Πατρός μας εν το ονόματί μου, θα σας δώσει αυτό. Να, ένας χριστιανός που η προσευχή του έχει δύναμη. Τώρα, ή το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε. Υπάρχει χριστιανός που όλα όσα ζητάει από τον Πατέρα να γίνονται? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Αλλά εγώ ξέρω ότι μπορεί να μας κάνει ο Θεός. Αμήν. Και θα μας κάνει τις έσχατες ημέρες. Γιατί τώρα δημιουργεί σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας μία εκκλησία, την Περιστερά του. Αγία, αμόμητο, ένδοξο. Μια έχουσα κοιλίδα ρητίδα ή τίτων τιούτων που θα έρθει να την παραλάβει. Άρα θα υπάρξουν και μάλιστα πολλοί τέτοιοι χριστιανοί και θέλω να είμαστε κι εμείς. Αμήν αδερφοί. Πότε αν ζητάμε στον Πατέρα μας, ο Πατέρας μας εν το όνομα του Χριστού να μας το δίνει. Αλλά προσέξτε, ταύτα σας παραγγέλω. Αυτή είναι η τελική παραγγελία του Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Να πω ότι έτσι θέλω να είναι η ζωή μου. Αμήν αδελφοί. Έτσι θέλω να με κάνει ο Χριστός. Έτσι θέλω να μας κάνει ο Χριστός. Με τα πάσης βεβαιότητος δεν είμαστε. Αλλά με τα πάσης βεβαιότητος ο Χριστός μπορεί να μας κάνει, γιατί πιστεύουμε στο Λόγο Του, τον καταλαβαίνουμε, τον εξητάμε και πιστεύω ότι θα το βλέπουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας και εκεί θα δοξάζεται ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Αμήν. 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 Δεν ακούω τίποτα. Αμήν. Αλληλούια. Έτσι. Αμήν στον Κύριο το λέμε, όχι σε μένα. Δόξα στο Θεό. Ψάλλουμε τον ύμνο 298 με τη χάρη του Χριστού μας. Από τα μεγάλα υμνολόγια. Ναι, θα εργαστώ για τον Ιησού Χριστό και προσδόξα.